Καλημέρα, καλημέρα σε ένα ακόμα, δεν θα πω σε ένα ακόμα βιντεάκι γιατί θα είναι ένα τύπο πεντάλεπτο, αλλά καλώς ήρθατε στη ζωή μου για άλλη μία φορά. Αν δεν ακολουθείς αυτό το κανάλι, κάνε ένα follow στο Instagram, κάνε και ένα subscribe και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, είναι η πρώτη φορά μέσα στους μήνες που δεν έχουμε βίντεο σήμερα κανονικό. Δεν θα έχουμε αυτήν την εβδομάδα. Έχω ζοριστεί πάρα πολύ από κάθε άποψη και μέσα μου και έξω μου και από άποψη δουλειάς. Γι' αυτό λοιπόν ήθελα να σας πω κάτι ευχάριστο και ήθελα και να σας πω έτσι 2-3 άλλα πραγματάκια. Τα λέμε όσο μπορώ αυτές τις μέρες στο Instagram. Βλέπετε εκεί εννοώ την καθημερινότητά μου. Σήμερα είναι Τετάρτη. Αύριο όμως στη Θεσσαλονίκη από τις 12 μέχρι τις 8 θα γίνει ένα event στο οποίο θα συμμετέχω μαζί με την Πινελόπη ως το φως. Το φως λοιπόν θα συμμετέχει σε αυτό το market. Τα προϊόντα μας θα είναι προς πώληση κανονικά και είμαι απίστευτα ενθουσιασμένη. Έχουμε ζοριστεί λιγάκι για να γίνει αυτό, θα πω, αλλά είναι για καλό. Στο event θα βρείτε και πράγματα ελαττωματικά, στη μισή του τιμή, γιατί δεν θέλουμε ούτε να τα πετάμε ούτε να τα ξαναεπιστρέφουμε, οπότε αποφασίσαμε να τα πουλάμε ακόμα και έτσι, γιατί για κάποιον μπορεί να μην είναι ελαττωματικά, για μας είναι γιατί και είμαστε τελειομανείς και πρέπει να κρατήσουμε μια γραμμή σε σχέση με το e-shop συγκεκριμένη. Θα βρείτε και τις Nutri, θα βρείτε και πολλά ωραία πραγματάκια και θα βρείτε και εμάς. Θα μιλήσουμε μαζί σας, θα σας γνωρίσουμε επιτέλους. Οπότε 8 ώρες στη Θεσσαλονίκη στο Πέλοσοφ, είναι στη Σιμισκή 22, μια καφετέρια στο δεύτερο όροφο πάνω, θα έχει έτσι 8 εταιριούλες, πολύ όμορφες, μέσα στις οποίες θα είμαστε κι εμείς. Οπότε ήθελα πολύ να σας το πω αυτό. Ήθελα να σας πω όμως και καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές. Στο φως εμείς κλείνουμε στις 26. Το απόγευμα, οπότε μέχρι 26 πρέπει να κάνεις παραγγελία, όπως ξαναείπα, προλαβαίνεις λογικά να την εκτελέσω μέχρι το μεσημέρι και να αποσταλεί. Εγώ ξαναπάω στο γραφείο, αχ τι λέω, μέχρι 26 είπα, μέχρι 23 εννοούσα όλο αυτό που είπα, δηλαδή μέχρι 23 το πρωί να τα κάνεις, προλαβαίνω μέχρι το μεσημέρι να την εκτελέσω και να τη στείλω. Μετά κλείνουμε 24, 25, 26 και ανοίγω ξανά 27. Οπότε μετά ξανά θα τα ξαναπούμε πώς θα λειτουργήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη, για τα δωράκια που παίρνετε. Πάρα πολύ ευχαριστώ. Έχω έρθει έτσι αυτό το δίμηνο εκτός εαυτού θα πω σε πολλά πράγματα. Αλλά είναι για καλό σκοπό και το γουστάρω πάρα πολύ. Ετοιμάζω βίντεο για την επόμενη εβδομάδα όμως, το οποίο το περιμένετε πάρα πολύ. Πώς να κάνεις επιχείρηση, ποια είναι τα basic steps και πώς ξεκινάς. Γιατί θα ήθελα πάρα πολύ κάποιος πέρυσι να υπάρχει, να με βοηθήσει όταν ξεκινούσα. Να μην ψάχνω σαν το γαζό από εδώ και από εκεί και να ρωτάω άσχετους που δεν ξέρανε. Οπότε θεωρώ ότι αυτό θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Και εννοείται πως θα έχουμε και vlog από το event. Εννοείται αυτό. Αλλά αποφάσισα έτσι αυτήν την εβδομάδα, σήμερα συγκεκριμένα, δεν έβγαινε η φασούλα. Γίνεται της τρελής. Δεν μπορούσα να κάνω και σήμερα βίντεο. Το Σάββατο για εύλογους λόγους Χριστουγέννου δεν κάνω, οπότε πάμε την επόμενη Τετάρτη. Αυτά. Να περνάτε ωραία, να προσέχετε, να μην στενοχωριέστε αν είστε μόνοι στις γιορτές. Όλα μου τα Χριστούγεννα τα περνούσα μόνη μου, εγώ και η ασθένειά μου, γιατί δεν μου επέτρεπαν να κάνω κάτι άλλο. Το σκοτάδι μου δεν μου το επέτρεπε ποτέ και πάντα ήμουν σε πολύ καταθλιπτικές φάσεις τα Χριστούγεννα, αλλά με αυτό θέλω να πω ότι ακόμα κι αν είσαι μόνος, προσπάθησε να το κάνεις όμορφο για σένα. Δεν χρειάζεται απαραίτητα να είσαι με παρέα. Πώς το κάνεις όμορφο για σένα. Εγώ περιμένω πώς και πώς αυτό το τρίμηρο, γιατί δεν μου έχει τύχει άλλη μέρα απλά να κλείσουν όλα εκείνες τις μέρες και θέλω πολύ να ξεκουραστώ. Αυτά ρε παιδιά μου, σας περιμένω όλους αύριο από κοντά, να τα πούμε. Και να σας κάνουμε και δωράκια. Και κάτι ακόμα. Αλλά δεν το λέω. Πολλά φιλιά. Να τρώτε. Εμείς θα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Καλές γιορτές. Με πολύ αγάπη. Πολλά κουλουράκια.
Που να ξέρετε πόσο μελομακάρον έχω φάει αυτήν την εβδομάδα, έχω ξεπεράσει τον εαυτό μου. Θα ήσασταν πολύ περήφανοι. Πολλά, πολλά φιλιά.